92 Oak Grove. Did you hear anyone respond to our transmissions? If aircraft are low, we might not be able to hear them. However, they might be able to hear us. Η χιονισμένη Γενέβη της Ελβετίας, διεθνής πόλη των τραπεζών και της επιστήμης, απλώνεται όλο ευγένεια στις δυτικές όχθες της λίμνης Λεμάν. Εδώ, στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία της, που είναι κέντρα πρωτοπορίας στην έρευνα, η φημισμένη οφθαλμολογική κλινική της Γενέβης έχει παράδοση να διευθύνεται από Έλληνες γιατρούς. Ο Κωνσταντίνος Πουρναράς, διεθνής προσωπικότητα της οφθαλμολογίας, ένας δεξιοτέχνης της μικροχειρουργικής, είναι εκείνος που έχει εμφυτεύσει από τα πρώτα μικροτσίπ στα μάτια, δηλαδή ό,τι πιο καινοτόμο υπάρχει σήμερα, ό,τι πιο φιλόδοξο για ένα μεγάλο επίτευγμα, την τεχνητή όραση στους ανθρώπους που δεν βλέπουν. Η έξοδος από το σκοτάδι στη ζωή, δηλαδή η δυνατότητα μιας τεχνητής όρασης για τους ανθρώπους που δεν βλέπουν, θα είναι μια παγκόσμια επανάσταση. Πόσο κοντά ή πόσο ακόμη μακριά βρισκόμαστε από αυτή τη στιγμή, κύριε Πουρναρά? Η ιδέα της δημιουργίας μιας μικροσκοπικής ηλεκτρονικής συσκευής, η οποία θα βοηθούσε στην επανάκτηση της οράσεως σε άτομα που είτε δεν ανέπτυξαν, είτε παροδικά έχασαν την όραση, άρχισε να δημιουργείται στη δεκαετία του 80. Κυρίως γερμανικές ομάδες πρότειναν την δημιουργία μικροτσίπς, τα οποία πρόκειται να εμφυτευθούν στον αμφιπλιστροειδή. Προοδευτικά, η τεχνολογία βελτιώθηκε, τα μικροτσίπς τεχνολογικά έγιναν πολύ πιο αποτελεσματικά και πιο μικροσκοπικά, και φτάσαμε τέλος της δεκαετίας του 2010 σε δυνατότητα να δοκιμάσουμε πλέον σε κλινικές μελέτες την αποτελεσματικότητα αυτών των μικροτσίπς. Ορισμένα χρόνια πριν θα φάνταζε σαν ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας η τοποθέτηση ενός μικροτσίπ στον οφθαλμό. Ποια ήταν τα πρώτα αποτελέσματα? Δηλαδή, ένας ασθενής που δεν έβλεπε καθόλου, τι είδε? Περίπου 1/10 των ασθενών ήσαν ικανοί να περιγράψουν μία ικανοποιητική όραση που επέτρεπε διάβασμα μεγάλων χαρακτήρων ή μία κίνηση μέσα στο χώρο με άνεση. Πριν την εφαρμογή αυτής της θεραπείας, αυτή η ικανότητα δεν ήταν καθόλου δυνατή. Και μιλάμε πάντοτε για ασθενείς που δεν είχαν καθόλου όραση ή είχαν ένα μικρό ποσοστό όρασης? Σε αυτή τη μελέτη, οι πιο πολλοί ασθενείς δεν είχαν δυνατότητα ούτε να διαβάζουν, ούτε να μετακινούνται με ευχέρεια στον χώρο. Υπάρχουν άτομα τα οποία είχαν εκφυλιστικές παθήσεις των αμφιπλιστροειδούς που δεν ανέπτυξαν καθόλου όραση. Γεννήθηκαν με τέτοια πάθηση, η οποία δεν τους επέτρεπε ούτε καν τη διάκριση του φωτός. Υπάρχουν άτομα τα οποία προοδευτικά δημιούργησαν εκφυλιστικές αλλοιώσεις του αμφιπλιστροειδούς και η όραση χάθηκε, μειώθηκε πάρα πολύ σημαντικά. Αυτά η δεύτερη ομάδα αφορά άτομα μεγάλης ηλικίας, γύρω στα 50 με 60. Η εξέλιξη της τεχνολογίας υπόσχεται την τελειοποίηση των μικροτσίπ που εμφυτεύονται στα μάτια. Ο καθηγητής Μάρκο Μπελιτσόνε,
υπεύθυνος εργαστηρίου τεχνητής ακοής και συνυπεύθυνος για την εφαρμογή των μικροτσίπ τεχνητής οράσεως στη Γενέβη, μας εξηγεί τις ομοιότητες και τις διαφορές στην τεχνολογία για την ανάπτυξη της ακοής και της όρασης. Les deux appareils fonctionnent sur le même principe, mais bien évidemment ils sont très différents parce que l'un est pour l'oreille et l'autre est pour l'œil. Tous les deux ont une partie externe et une partie interne. Pour l'implant cochléaire, pour l'audition, voilà la partie externe. Ça ressemble à une prothèse auditive normale, il y a un microphone ici qui capte les sons, il y a un petit ordinateur qui transforme ces sons dans un code nerveux que l'oreille peut comprendre, et puis il y a une antenne qui envoie ces sons, et tout ça est à l'extérieur. Et cette antenne, elle envoie des ondes radio à travers la peau à une partie qui est implantée. Il y a ici l'antenne de la partie implantée qui capte les ondes, un petit stimulateur, une petite puce ici qui transforme ces ondes en impulsions électriques, et puis ces impulsions électriques sont conduites à l'intérieur de la cochlée par l'intermédiaire d'un faisceau d'électrodes implanté dans la cochlée, d'où le terme implant cochléaire. Et les gens arrivent à entendre grâce à ça. Pour les aveugles, pour l'œil, c'est un tout petit peu différent. On a aussi une partie externe qui commence bien évidemment avec une caméra puisqu'il faut capter une image, et l'information de la caméra est aussi envoyée à un petit processeur. Et ce processeur fait le même travail, il travaille ces images pour les mettre dans un code nerveux que l'œil peut comprendre. Et ensuite, cette bobine ici excite la partie implantée de l'œil qu'on va voir. Et vous voyez cette partie implantée, ben, il y a de nouveau un récepteur qui est collé à l'œil ici et avec une électrode qui descend et qui va sur la rétine. La grosse différence du point de vue électrode entre un implant rétinien et un implant cochléaire, c'est que la rétine est un endroit très 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 fragile où il faut beaucoup d'électrodes. Les premiers prototypes ont 60 électrodes, mais il en faudrait plusieurs centaines. Alors que l'implant cochléaire, avec 10-15 électrodes, il fonctionne très bien, et puis que la cochlée est pratiquement faite pour être implantée. Donc l'implant rétinien est très délicat à mettre chirurgicalement. Πότε εφαρμόστηκαν τα πρώτα microchips εδώ στη Γενέβη? Πριν δύο χρόνια έγινε η πρώτη εμφύτευση microchips στη Γενέβη. Και πρόκειται για μια μεγάλη επέμβαση, κύριε Πουρναρά? Πρόκειται για μια επέμβαση η οποία συνδυάζει την συνεργασία των χειρουργών του αμφιλιστροειδούς, των βιοφυσικών και των ατόμων τα οποία εκτιμούν άμεσα τη λειτουργικότητα των microchips. Όχι μόνο είναι επίπονος γιατί χρειάζεται μια εμπειρία στη χειρουργική του αμφιβληστροειδούς, είναι μακροχρόνια, πολλές ώρες χειρουργείου και ταυτόχρονα η ομάδα των φυσικών και βιοφυσικών μας δίνει οδηγίες σχετικά με τη λειτουργικότητα άμεσα μετά την εμφύτευσή τους. Εάν υπάρχουν προβλήματα, δημιουργούνται εκείνη τη στιγμή διορθώσεις ούτως ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα. Εδώ λοιπόν εφαρμόστηκαν πόσα microchips? Εφαρμόστηκαν μόνο δύο από αυτά τα microchips και τα δύο άτομα τα οποία δέχθηκαν τα microchips στον αμφιβληστροειδή παρακολουθούνται περίπου τώρα 1,5 χρόνο και βλέπουν ποια είναι η πρόοδος ανάκτησης της οράσεως που παρουσιάζουν. Το 2 ακούγεται ένας μικρός αριθμός. Ας το ορίσουμε συγκριτικά με το πόσα microchips έχουν τοποθετηθεί σε όλη την Ευρώπη. Παγκοσμίως έχουν τοποθετηθεί σε αυτή τη μελέτη 32 chips μόνο. Επομένως, δύο ήδη ήταν μια τεράστια προσπάθεια, ούτως ώστε να γίνει η κατάλληλη επιλογή των ασθενών και να τοποθετηθούν microchips σε άτομα τα οποία ήθελαν να συμμετάσχουν, ούτως ώστε να έχουμε όσο τη δυνατόν καλύτερη συνεργασία μαζί τους για την ανάλυση των αποτελεσμάτων. Και πόσο καιρό μετά έχετε το πρώτο δείγμα για το πώς λειτουργεί? Ούτως ή άλλως, διεγχειρητικά δίνουμε ένα ερέθισμα, ούτως ώστε να δούμε αν τα ηλεκτρόδια λειτουργούν και σε τακτά χρονικά διαστήματα οι ασθενείς έρχονται, ούτως ώστε να καθορίσουμε εάν η λειτουργικότητα των όλων των ηλεκτροδίων παραμένει ανέπαφη ή υπάρχουν ορισμένα τεχνικά προβλήματα. Ποια είναι η διάρκεια αντοχής των microchips στα μάτια? Εξαρτάται από την τεχνολογία. Τα αρχικά στάδια των microchips είχαν πολλαπλά προβλήματα λόγω των υλικών τα οποία προοδευτικά διαβρώνονται.
της τελευταίας τεχνολογίας, τα chips, ευτυχώς, τουλάχιστον εδώ και 1,5 χρόνο που έχουν τοποθετηθεί, δεν έχει αναφερθεί αφαίρεση του microchips λόγω τεχνικών προβλημάτων. Υπάρχουν δυσλειτουργίες, ορισμένα ηλεκτρόδια δεν λειτουργούν όπως λειτουργούσαν μετά την αρχική τους τοποθέτηση, αλλά τουλάχιστον προς το παρόν, σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα, δεν υπήρξαν προβλήματα ανθεκτικότητας στον οφθαλμό των ασθενών. Άρα είμαστε σχετικά κοντά στο επόμενο βήμα, κύριε Πουρναρά. Φαίνεται ότι το επόμενο βήμα, ώστε να υπάρχει μια χρήσιμη όραση, οφείλεται στην πρόοδο της τεχνολογίας, ούτως ώστε να έχουμε microchips με πολλαπλά ηλεκτρόδια. Ξέρουμε από θεωρητικές μελέτες ότι τουλάχιστον 350 ηλεκτρόδια είναι απαραίτητα, ούτως ώστε να δημιουργηθεί μία εικόνα όπου τα πίξελ τα οποία την απαρτίζουν να δίνουν μία καλή ευκρίνεια. Στόχος σας είναι κάποτε τα microchips να καλύψουν όλες τις παθήσεις των ανθρώπων που δεν βλέπουν. Μιλάμε μόνο για παθήσεις εκφυλιστικές του αμφιβληστροειδούς χιτώνος, όπου εκεί μπορούμε να τοποθετήσουμε τα microchips και να δημιουργήσουμε το κατάλληλο ερέθισμα που να δώσει την αίσθηση στους ασθενείς μιας οράσεως. Δηλαδή παθήσεις, ας πούμε, του οπτικού νεύρου, ξέρουμε ότι ακόμη δεν καλύπτονται. Υπάρχουν άλλες μέθοδοι που αποβλέπουν στην αποκατάσταση αυτών των περιστατικών, αλλά δεν έχουν κανένα συσχετισμό με τα microchips. Για τα παιδιά που εκγενετής παρουσιάζουν πρόβλημα όρασης, τι φαίνεται να υπάρχει? Ξέρουμε πλέον από λειτουργικές μελέτες ότι τα παιδιά τα οποία παρουσίασαν συγγενείς παθήσεις με προβλήματα φυσιολογικής ανάπτυξης του αμφιβληστροειδούς, τα γαγγλιακά κύτταρα τα οποία δημιουργούν προοδευτικά την οδό η οποία θα μεταφέρει το ερέθισμα στον μυακό λοβό, παραμένουν ανέπαφα. Και σε αυτή την παρατήρηση οφείλεται η εφαρμογή των chips, διότι δίνοντας ένα ερέθισμα σε αυτά τα νευρικά κύτταρα τα οποία διατηρούν τη λειτουργικότητά της, μπορούμε να το μεταφέρουμε στον ηνιακό λόγο. Ποιες είναι οι άλλες μέθοδοι, κύριε Πουρναρά, για την αποκατάσταση της όρασης που εφαρμόζονται σήμερα? Με την πρόοδο της γενετικής, της βιολογίας, της βιοχημίας, βρισκόμαστε σήμερα σε στάδιο όπου η χρήση των stem cells είναι ικανή προοδευτικά να δημιουργήσει μία ανατομική ανάκτηση ορισμένων κυττάρων του αμφιβληστοειδούς τα οποία δεν έχουν αναπτυχθεί. Αυτό βέβαια σε πειραματόζωα είναι απόλυτα αποτελεσματικό. Το πρόβλημα είναι στην εφαρμογή του στον άνθρωπο. Δεν βρισκόμαστε ακόμα σε κάποιο στάδιο που να έχει επιτευχθεί η απόλυτη και λειτουργική επανάκτηση της οράσεως μέσω της αναδημιουργίας των φωτοϋποδοχέων. Δηλαδή μέσω μιας ανάπλασης κυττάρων, από ό,τι καταλαβαίνω. Ακριβώς. Μιας ανάπλασης κυττάρων του αμφιλιστροειδούς, κυρίως των φωτοϋποδοχέων, είναι πλέον ικανοί οι βιολόγοι, οι βιοχημικοί, οι γενετιστές να θεραπεύσουν τους μηχανισμούς οι οποίοι είναι κατάλληλοι για την ανάπλαση των φωτοϋποδοχέων. Νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου, προοδευτικά, πρέπει να φτάσουμε σε ικανοποιητικά αποτελέσματα. Η γνώση και η εμπειρία των πλέον εξειδικευμένων στις αγκιακές παθήσεις του αμφιβληστροειδούς έχει συγκεντρωθεί σε αυτόν τον τόμο που εξέδωσε η Γαλλική Οφθαλμολογική Εταιρεία. Πράγματι, η Γαλλική Οφθαλμολογική Εταιρεία χρόνια τώρα, αρχίζοντας από τη δεκαετία του 30, ζητάει από μέλη τα οποία θεωρεί ειδικούς σε ορισμένες παθήσεις να συγγράψουν ένα βιβλίο, βεβαίως με τη συμμετοχή μιας ομάδας που αυτοί κρίνουν ότι πρέπει να συμμετέχει, και είχαμε φυσικά την τιμή να μας
δώσουν την ευκαιρία να κάνουμε αυτή τη συγγραφή, η οποία είναι αφιερωμένη σε διάφορες αγκιακές παθήσεις του αμφιβληστροειδούς. Οφθαλμίατρος. Μεγάλωσα στην Πάτρα, όπου τέλειωσα εκείνη την εποχή το Λύκειο και εν συνεχεία σπούδασα στην Αθήνα, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, την Ιατρική Σχολή. Βρέθηκα στην Ελβετία, δεν ήθελα να γίνω οφθαλμίατρος και γνώρισα τον καθηγητή Τσακόπουλο, ο οποίος εκείνη την εποχή ήταν προϊστάμενος ή διεύθυνε το εργαστήριο της πειραματικής οφθαλμολογίας στην κλινική μας. Μα ο Μάρκος Τσακόπουλος ήταν ένας φημισμένος γιατρός. Ναι, ο Μάρκος Τσακόπουλος σταδιοδρόμησε στη Γενέβη αρχάς της δεκαετίας του 70, οργάνωσε το εργαστήριο της πειραματικής οφθαλμολογίας. Βέβαια, διαδέχτηκε άλλους Έλληνες, οι οποίοι προϋπήρχαν, όπως ο καθηγητής ο Νίκος ο Στάγκος και ο καθηγητής ο Κώστας ο Ψήλας. Τα πρώτα μου στάδια ήταν πειραματική οφθαλμολογία και φυσικά ξεκινώντας από την πειραματική οφθαλμολογία ανακάλυψα τα διάφορα ενδιαφέροντα στην κλινική οφθαλμολογία και κατέληξα στην χειρουργική οφθαλμολογία. Από εκείνη την περίοδο η κλινική ήταν πρωτοπόρος στις παθήσεις του αμφιβληστροειδούς και στην γενετική αυτών των παθήσεων. Και ποιο στοιχείο του χαρακτήρα σας βοήθησε για μια τόσο πετυχημένη καριέρα? Δεν είναι θέμα χαρακτήρος, είναι θέμα τεράστιας θέλησης και είναι θέμα αφοσίωσης πιστής σε αυτό που θέλει να κάνει κανείς, χωρίς να λογαριάζει το χρόνο με τον οποίο απαιτείται. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται οι συνθήκες οικογενειακές να το επιτρέπουν, ούτως ώστε να ασχοληθεί κανείς απεριόριστο χρόνο σε αυτό που κάνει. Ζήσατε λοιπόν έως τώρα 35 χρόνια στην Ελβετία, δημιουργήσατε μία μεγάλη οικογένεια και τα παιδιά σας είναι όλοι γιατροί. Πράγματι, είχα την τύχη και τα παιδιά μου να σπουδάσουν γιατροί. Δεν νομίζω ότι προσπάθησα εγώ να τα επηρεάσω, μόνο τους κατευθύνθηκα σε αυτή την ειδικότητα, σε αυτή την επιστήμη. Και είχα επίσης την ευτυχία να τους δω να έχουν παντρευτεί επίσης με συναδέλφους γιατρούς. Είμαστε λοιπόν μια ομάδα αυτή τη στιγμή, 7 γιατρών. Ολόκληρη ομάδα. Μπορούμε να κάνουμε κλινική. Σαν φιλμ φωτογραφικής μηχανής παρομοιάζεται συχνά ο αμφιβληστροειδής. Η κοιλότητα που βρίσκεται στο πίσω μέρος του ματιού και καταγράφει τα οπτικά ερεθίσματα τα οποία μεταδίδονται μέσω του οπτικού νεύρου στον εγκέφαλο. Η χειρουργική επέμβαση σε μεμβράνες ενός χιλιοστού του χιλιοστού καθιστούν αυθεντία στη μικροχειρουργική του αμφιβληστροειδούς, τον καθηγητή Κωνσταντίνο Πουρναρά. Σε σχέση με την μικροχειρουργική του αμφιβληστροειδούς, ποιες είναι οι εξελίξεις? Σήμερα πλέον οι τεχνικές του αμφιβληστροειδούς έχουν τόσο πολύ βελτιωθεί, ούτως ώστε επιπλοκές πάρα πολύ δύσκολες να θεραπευθούν, όπως η παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, όπως οι υποτροπιάζουσες αποκολλήσεις του αμφιβληστροειδούς, τουλάχιστον ανατομικά αποκαθίστανται, δεδομένου ότι εφαρμόζουμε μεθόδους που επιτρέπουν την αφαίρεση των παθογόνων στοιχείων που παλιότερα δεν μας επέτρεπαν την ίασή τους. Τι είναι οι εκφυλιστικές παθήσεις, κύριε Πουρναρά? Σε γενικές γραμμές, οι εκφυλιστικές παθήσεις αφορούν καταστάσεις όπου η λειτουργία του αμφιβληστροειδούς προοδευτικά καταστρέφεται.
Ας πούμε, η πιο γνωστή από αυτές είναι η οχρά κυλίδα. Ναι, είναι η ηλικιακή εκφύλιση της οχράς, για την οποία φυσικά έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια τα τελευταία 20-30 χρόνια, ούτως ώστε να μια μορφή της ηλικιακής εκφύλισης οχράς, η οποία συνδυάζεται με παρουσία παθολογικών αγγείων, να καταφέρουμε να τη θεραπεύσουμε. Και τι ηλικίες αφορά αυτή η πάθηση? Σε γενικές γραμμές αφορά άτομα ηλικίες πάνω των 60 ετών. Βέβαια, ορισμένες φορές υπάρχουν οικογένειες οι οποίες έχουν μια προδιάθεση να αναπτύξουν τις ίδιες αλλοιώσεις σε άτομα μεσήλικες. Αλλά ο μεγάλος αριθμός των ασθενών είναι πιο ηλικιωμένοι από τα 60. Ποια είναι η συγκεκριμένη πρόοδος σχετικά με τη θεραπεία της οχράς κυλίδας? Την δεκαετία του 80, όταν άρχισαν οι πρώτες προσπάθειες θεραπείας αυτής της παθήσεως, η θεραπεία με λέιζερ εφαρμόζεται, με φυσικά σαν αδύνατο σημείο το γεγονός ότι το λέιζερ κατέστρεφε τα παθολογικά αγγεία, αλλά ταυτόχρονα και τον υγιή αφιβληστροειδή. Προοδευτικά, στη δεκαετία του 90 περάσαμε σε μια άλλη θεραπεία, η οποία ονομάζεται φωτοδυναμική θεραπεία. Είναι μια θεραπεία όπου ένα ελαφρύτερης ενέργειας λέιζερ εφαρμόζεται και με αυτόν τον τρόπο μόνο τα παθολογικά αγγεία αποφράζονται. Αυτή η θεραπεία έδωσε σχετικά καλά αποτελέσματα, υπό την έννοια ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών η οπτική οξύτητα έμεινε σταθεροποιημένη. Σήμερα και κυρίως μετά το μέσα της δεκαετίας του 2000, οι αντιοαγγειογενετικές θεραπείες, δηλαδή η ένεση μέσα της στην κοιλότητα του ματιού φαρμάκων τα οποία αναστέλουν την ανάπτυξη των παθολογικών αγγείων, δίνει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, καταλήγει στην υποστροφή των παθολογικών αγγείων και σε ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών έχουμε και μια μικρή βελτίωση της οράσεως. Και τι ποσοστά επιτυχίας υπάρχουν στις επεμβάσεις της οχράς κοιλίδας που κάνετε? Οι επεμβάσεις της οχράς κοιλίδας αφορούν παθήσεις όπου η οχρά κοιλίδα αναπτύσσει αλλοιώσεις που δημιουργούν είτε παραμόρφωση του κεντρικού χώρου των αμφιβληστροειδούς, είτε δημιουργούν οπές στο ίδιο σημείο. Φυσικά, όταν υπάρχει μια διάσπαση του ιστού και δημιουργία οπής στο κέντρο των αμφιβληστροειδούς, η φυσιολογική εξέλιξη είναι στην απώλεια της όρασης. Η χειρουργική αυτών των επεμβάσεων επιτρέπει σήμερα την επούλωσή τους στο ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών με διατήρηση της όρασης. Βέβαια, όσο πιο γρήγορα γίνει η επέμβαση σε πρόωρα στάδια της παθήσεως, τόσο καλύτερη είναι η τελική οπτική οξύτητα. Η εγχείρηση στο οπτικό πεδίο του ασθενή που πάσχει από εκφύλιση οχράς κοιλίδας στο αμφιβληστροειδούς ολοκληρώθηκε με επιτυχία, μηδενίζοντας έτσι κάθε ενδεχόμενο απώλειας της όρασής του. Από τις πλέον διαδεδομένες παθήσεις στους πληθυσμούς των ανεπτυγμένων χωρών, η οχρά κοιλίδα αποτελεί για τον Κωνσταντίνο Πουρναρά μια επέμβαση ρουτίνας. Πόσες επεμβάσεις αμφιβληστροειδούς μπορεί να έχετε κάνει? Μπορώ να υπολογίσω την τελευταία πενταετία. Ο μέσος όρος των επεμβάσεων κυμαίνεται γύρω στα 300 περιστατικά το χρόνο. Τι χαρακτηρίζει έναν χειρουργό άριστο? Κατά τη γνώμη μου, η ικανότητα με μια οικονομία ενεργειών να επιτυγχάνει το καλύτερο δυνατό ανατομικό αποτέλεσμα στο τέλος της επεμβάσεως. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι χειρουργοί στα αρχικά στάδια της εκπαίδευσής τους κάνουν πολλές ενέργειες, πολλές πράξεις, οι οποίες είναι λίγο άτσαλες, λείπει η εμπειρία και φυσικά είναι χρονοβόρες και σε ορισμένες περιπτώσεις, κάνοντας πολλαπλές ενέργειες, μπορεί να επιπλέξει μια κατάσταση παρά να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Για έναν οφθαλμίατρο του δικού σας επίπεδου, ποιο μπορεί να είναι το όραμα από εδώ και πέρα? Όλοι μας όταν έχουμε κάποια υπόθεση εργασίας και έχουμε εργαστεί σε ένα πεδίο χρόνια, η επιθυμία θα είναι φυσικά ότι αυτό που υποθέσαμε και αυτό που χρόνια προσπαθήσαμε σε ένα αρχικά πειραματικό και εν συνεχεία κλινικό πεδίο να επιβεβαιωθεί. Δυστυχώς στην έρευνα πολλά αποτελέσματα εργαστηριακά δεν φτάνουν στην κλινική εφαρμογή τους.
Και γι' αυτό το λόγο άλλωστε η πρόοδος γίνεται με μικρά στάδια σχεδόν σε όλες τις παθήσεις και σε όλους τους τομείς ιατρικής. Η μικροχειρουργική των αγγείων του αμφιλιστροειδούς είναι ένα όραμα το οποίο προφανώς στη δική μου καριέρα δεν φαντάζομαι να φτάσουμε σε μια ευρεία κλινική εφαρμογή. Βεβαιότατα η εφαρμογή των μικροτσίπς και η απανάκταση της οράσεως σε άτομα που είχαν πολύ χαμηλή όραση είναι ένα μεγάλο όραμα. Είστε πολύ απαιτητικός από τον εαυτό σας, κύριε Προυναρά? Δύσκολη ερώτηση. Δύσκολη ερώτηση. Απαιτητικός. Μάλλον, φυσικά, είμαι εργασιομανής. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Κάνω πολύ αυστηρή αυτοκριτική. Είμαι πολύ σχολαστικός και μέχρι υπερβολής με αυτό που κάνω, ούτως ώστε να φεύγονται τα λάθη. Αλλά ταυτόχρονα είμαι και αισιόδοξος. Αισιόδοξος διότι βλέπω ότι με πολλή επιμονή, με πολλή προσπάθεια, με πάρα πολλή εργασία, μπορεί κανείς να επιτύχει όταν έχει τουλάχιστον ορισμένες ικανότητες, άριστα αποτελέσματα. Νομίζω ότι αυτή είναι και η γραμμή εκπαίδευσης που δίνεται στα παιδιά σας, δηλαδή στους βοηθούς σας, στους εκπαιδευόμενους γιατρούς. Δεδομένου ότι είμαστε όλη την ημέρα μέσα στο νοσοκομείο, μας επιτρέπει να είμαστε σε συνεχή επαφή με τους νεαρούς συνεργάτες μας. Και αν δεν δώσουμε εμείς το παράδειγμα και να φεύγουμε εμείς οι τελευταίοι, δεν μπορούμε να απαιτούμε από τους νέους να εργάζονται περισσότερο. Η ομάδα των Ελλήνων που έχουμε κάτω στο εργαστήριο και στην κλινική βέβαια, είναι άτομα τα οποία, για τους οποία ο χρόνος που δαπανούν στην κλινική δεν μετράει και ιδιαίτερα όταν είμαστε στο εργαστήριο ξέρουμε πότε αρχίζουμε, δεν ξέρουμε ποτέ πότε τελειώνουμε. Είναι σπάνιο να φεύγουμε από την κλινική νωρίτερα από τις 8 η ώρα το βράδυ. Σχεδόν είμαστε 12 ώρες στην κλινική. Είναι μια μικρή, έκανε αποκόλληση του ιερόιδους. Ελπίζω να καταφέρουμε να είμαστε έτοιμοι για τις 1 η ώρα, γιατί πρέπει οπωσδήποτε 1 η ώρα να πάμε στο διατάμιση. Είναι εξαίρετος και ειδικά σε μένα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και εδώ. Και πιστεύω γενικά για την καριέρα μου. Ελπίζω και στην Ελλάδα κάποια στιγμή. Και ό,τι συμβουλές έχει δώσει, μας έχει βοηθήσει πραγματικά πάρα πολύ. Η αμεσότητα με εμάς, με τους υφιστάμενους, νομίζω ότι είναι, για μένα θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό. Το ότι μπορεί να μας μιλάει και να του μιλάμε για αυτό που θέλουμε, για αυτό που νιώθουμε άμεσα, χωρίς να προσπαθούμε να βρούμε έναν έμεσο τρόπο. Νομίζω ότι αυτό που εκτιμούμε όλοι περισσότερο είναι το ότι είναι τόσο απλός άνθρωπος και αυτό το εκτιμούν και οι ασθενείς του, γιατί τους μιλάει πολύ ανοιχτά, με πολύ όμορφο τρόπο και δεν τους κάνει να αισθάνονται ότι είναι ο μεγάλος ο καθηγητής που βρίσκεται τόσο μακριά και είναι απροσπέλαστος και τον έχουμε βάλει εκεί ψηλά και δεν μπορούμε να τον προσεγγίσουμε. Έχουμε άμεση επαφή μεταξύ μας. Θα έλεγα σχεδόν έχω την ίδια συμπεριφορά με τα παιδιά μου. Και φυσικά αυτό το πράγμα ελπίζω να τους βοηθήσει να τα καταφέρουν όπως και οι άλλοι παλιότεροι και τουλάχιστον όπου θα χρειαστούν κάποια βοήθεια για να μπορέσουμε για να φτάσουν σε αυτό που επιθυμούν, ξέρουν ότι θα είμαι εδώ. Και πόσο συνδεόσαστε μαζί τους? Ορισμένες φορές σχεδόν μία συμπεριφορά φιλικότατη. Σας λέω, όταν λέω φιλικότατη, σαν να είμαστε συνομήλικοι. Πού σκεφτόσαστε να κάνετε καριέρα? Στην Ελλάδα, δεν το συζητώ δηλαδή, στην Ελλάδα. Δυστυχώς η κάμερα δεν μπορεί να δείξει έξω το χιόνι που έχει. Ούτε το μείον 6, μείον 7, πόσο έχει. Στο απόγευμα το πρωί που ήρθα εγώ, είχε μείον 5. Τώρα, αν είναι μείον 7 τώρα, δεν ξέρω. Το πρωί είχε μείον 5, ναι. Ο ήλιος της Ελλάδας δεν συγκρίνεται. Αυτό δεν το λέω. Και εγώ συμφωνώ στην Ελλάδα, αλλά περισσότερο λόγω της σύνδεσης που έχουμε με την Ελλάδα. Δεν αφήνεις εύκολα τους συγγενείς, τους φίλους. Όσα και αν σου προσφέρει το εξωτερικό, κάποια στιγμή γυρίζεις. Παρότι μεγάλωσες στο εξωτερικό, είναι καιρός ίσως να γεράσω στην Ελλάδα. Εγώ είχα 3 παιδιά και τότε όταν ήρθα στη Γενέβη και δεν υπήρχε θέση. Τα πρώτα χρόνια ήταν άμεστα, όπως είναι και ορισμένοι από τα παιδιά που είναι μαζί μας τώρα.
Όταν άρχισα πλέον και κατάφερα να ξεκινήσω ειδικότητα εδώ, το περιβάλλον και η αναγνώριση από τους συναδέλφους της εποχής και τους δασκάλους μου της εποχής δεν μου άφηνε εκείνη την εποχή περιθώρια για να σκεφτώ να γυρίσω. Τους Έλληνες να διαπρέπουν εκτός Ελλάδας, κύριε Πουρναρά? Το ότι βρίσκονται σε ένα περιβάλλον όπου όλα είναι οργανωμένα, όπου υπάρχει το παράδειγμα των διδασκάλων τους που υποδεικνύουν τι πρέπει να γίνει ούτως ώστε να έχουμε μια καλή αποτελεσματικότητα σε αυτό που, το οποίο ψάχνουμε, και φυσικά οι Έλληνες είναι εργατικοί. Οι Έλληνες είναι πάρα πολύ εργατικοί, αντίθετα από το γενικό πνεύμα που επικρατεί τις σημερινές ημέρες. Τα νεαρά παιδιά που έρχονται έχουν τη θέληση και τη βούληση να εργαστούν όσο το δυνατόν περισσότερα. Και όσο πιο πολλές ευκαιρίες τους δίνουμε, τόσο πιο πολύ εργάζονται. Συγκριτικά με το νοσοκομιακό σύστημα της Ελλάδος υπάρχει διαφορά? Ναι, βεβαίως, διότι όπως ξέρετε στην Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος, οι πανεπιστημιακοί συνεργάτες δεν είναι αποκλειστικής απασχόλησης. Όπως ξέρετε, οι πιο πολλοί έχουν το δικαίωμα να ασκούν το επάγγελμα εκτός πανεπιστημιακών κλινικών. Αυτό το γεγονός μειώνει τη δυνατότητα της δημιουργίας και παραγωγής κλινικού, εργαστηριακού, ερευνητικού έργου, το οποίο μπορεί να γίνει κανείς όταν εργάζεται όλο το 24ωρο. Κατά τη γνώμη σας, η έρευνα στην Ελλάδα τι χρειάζεται για να πάρει μπρος πραγματικά? Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υπάρχουν στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή ομάδες όπου αυτοί που τους διευθύνουν έχουν εκπαιδευτεί στο εξωτερικό, εφαρμόζουν τις ίδιες μεθόδους, με άλλα λόγια βρίσκουν χρηματοδότηση, ξέρουν πώς να τη βρίσκουν χρηματοδότηση, και φυσικά έχουν τη θέληση να οργανώσουν ομάδες και να προτρέψουν τους νέους συναδέλφους να είναι αποτελεσματικοί σε αυτό που κάνουν. Θα έλεγα λοιπόν ότι το πρώτο πράγμα που λείπει σε αυτόν τον τομέα δεν είναι η ικανότητα, αλλά πραγματικά η βούληση των διευθυντών των διαφόρων πανεπιστημιακών μονάδων να έχουν μια τέτοια δραστηριότητα στις κλινικές τους. Θα μπορούσε δηλαδή ποτέ η έρευνα στην Ελλάδα να φτάσει το επίπεδο της έρευνας της Ελβετίας? Μα δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα μπορούσε. Όχι θα μπορούσε, υπάρχει αυτή τη στιγμή, μπορώ να σας πω, γκρουπ κυρίως στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου κάνουν έρευνα διεθνούς επίπεδου και δημοσιεύουν σε πάρα πολύ καλά ιατρικά περιοδικά. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, όπως έλεγα προηγουμένως, αν υπάρχει βούληση να οργανωθεί αυτή η έρευνα, να γίνει σε όλες τις πανεπιστημιακές κλινικές. Δυστυχώς σήμερα, τουλάχιστον για την οφθαλμολογία που γνωρίζω, έρευνα διεθνούς επίπεδου εφαρμόζεται πιο πολύ σε τις περιφερειακές κλινικές, μεταξύ των οποίων η Κρήτη είναι διεθνώς αναγνωρισμένη για αυτά που δημοσιεύει και αυτά που πραγματοποιεί, και λιγότερο στις μεγάλες, θεωρητικά εντός παρενθέσεως, κλινικές, πανεπιστημιακές κλινικές στην Ελλάδα. Θα ήθελα να μου εξηγήσετε ποια είναι αυτή η νέα πτυχή που ερευνάτε τώρα και έχει να κάνει με την πειραματική χειρουργική του αμφιβληστροειδούς. Η πειραματική χειρουργική που εφαρμόζουμε σήμερα αποβλέπει στην αποκατάσταση της διαπαρατότητας απεφραγμένων αγκείων του αμφιβληστροειδούς. Σε παθήσεις όπου δημιουργούνται απόφραξη των αγκείων του αμφιβληστροειδούς λόγω δημιουργίας θρόμβων, λόγω δημιουργίας φλεγμονών στα αγγεία και την παροδική απόφραξή τους, έχουμε την ικανότητα
κάνοντας μια παρακέντηση των αγγείων του αμφιβληστροειδούς, να χορηγούμε θεραπείες μέσα στα αγγεία και να αποκαταστούμε τη διαπερατότητά τους. Δηλαδή κάνετε ενέσεις μέσα στο μάτι. Ενέσεις μέσα στα αγγεία του ματιού, τα οποία είναι ακόμα πιο μικρό, είναι πάρα πολύ μικρών διαστάσεων, περίπου 200 μικρά, και φυσικά αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει μόνο με μικροχειρουργικές μεθόδους. Πρόκειται για την εικόνα του αμφιβληστροειδούς σε μεγάλη μεγένθηση, ούτως ώστε να βλέπουμε με ευκρίνεια τα αγγεία του αμφιβληστροειδούς σε πειραματόζωα τα οποία είναι μικρά γουρουνάκια. Ο λόγος για τον οποίο χρησιμοποιείτε τους χείρους ποιος είναι? Οι μικροί χείροι έχουν αγγεία του αμφιβληστροειδούς τα οποία μοιάζουν με τα αγγεία του αμφιβληστροειδούς του ανθρώπου, και τα πειράματα έχουν δείξει ότι και η αντίδραση είναι ακριβώς η ίδια όπως τα ανθρώπινα αγγεία στον αμφιβληστροειδή. Και τι χρειάζεται μετά για την κλινική εφαρμογή αυτού του φαρμάκου? Το πρώτο στάδιο είναι να καθοριστεί επαρκώς η δόση η οποία έχει την καλύτερη αποτελεσματικότητα. Και εν συνεχεία, τα στάδια τα επόμενα είναι οι τυχιοποιημένες μελέτες, όπου η θεραπευτική επίδραση μιας θεραπείας αποδεικνύεται σε σύγκριση με άτομα τα οποία δεν έχουν θεραπευτεί με την ίδια θεραπεία. Το πείραμα αυτό που έγινε σήμερα εδώ, μετά από πόσο καιρό θα έχει κλινική εφαρμογή στους ανθρώπους? Εφόσον τα πειραματικά αποτελέσματα είναι τα επιθυμητά, μια κλινική εφαρμογή για να περάσουμε από τα διαδοχικά στάδια αποδοχής του φαρμάκου περίπου διαρκεί μια δεκαετία. Βοηθάει την υγεία των ματιών μας, να τα διατηρήσουμε δηλαδή σε μια καλή κατάσταση με την πάροδο του χρόνου? Τα μάτια είναι ένας χώρος όπου παθήσεις άλλων συστημάτων του σώματος εκδηλώνονται. Παραδείγματος χάρη, γενικές αγγειακές παθήσεις όπως η υπέρταση ή ο ζαχαρόδης διαβήτης, προοδευτικά μπορούν να φέρουν αλλοιώσεις των αγγείων στο βυθό του ματιού, και αυτές οι αλλοιώσεις προοδευτικά να καταλήξουν σε τέτοιες επιπλοκές που να χαθεί η όραση. Επομένως, η συστηματική παρακολούθηση των ατόμων που πάσχουν από συστημικά νοσήματα αφορά επίσης και την καλή παρακολούθηση των πιθανών αλλοιώσεων στο βυθό του ματιού. Η τεχνολογία μπορεί να παίξει ένα καθοριστικό ρόλο για την εξέλιξη στην οφθαλμολογία? Η τεχνολογία βελτίωσε σημαντικότατα την αποτελεσματικότητα των επεμβάσεων, είτε είναι σε πρόσθετα τμήματα του ματιού, είτε στον αμφιβληστροειδή. Έχει γίνει τεράστια πρόοδος και αποτελεσματικότητα για τις χειρουργικές που εφαρμόζονται για τη διαθλαστική χειρουργική. Η χειρουργική για τον καταράκτη δίνει άριστα αποτελέσματα. Η χειρουργική των αποκολλήσεων του αμφιβληστροειδούς, η χειρουργική των επιπλοκών των συστημικών νοσημάτων, όπως είπα προηγουμένως, του ζαχαρόδη διαβήτου, δίνουν πλέον άριστα λειτουργικά και ανατομικά αποτελέσματα. Ο Κωνσταντίνος Πουρναράς μπορεί να διευθύνει το Διεθνές Κέντρο Οφθαλμολογίας της Γενέβης και το εργαστήριό του να αποτελεί κέντρο αναφοράς στην πειραματική οφθαλμολογία. Ο ίδιος όμως συνεχίζει να είναι ένας εγκάρδιος γιατρός για όλους τους ασθενείς του, πάντοτε φιλικός και πάντοτε χαμογελαστός. Είναι σύνηθες ανάμεσα σε εκείνους που περιμένουν να σας δουν να διακρίνει κανείς έναν ασθενή όπως η Σοφία Λόρεν? Είναι σύνηθες. Πρώτα δεν έχει την ίδια σημασία που δίνουμε στην Ελλάδα. Οι ασθενείς μας οι οποίοι έρχονται να μας δουν δεν έρχονται πάντα επειδή έχουν σοβαρές παθήσεις, έρχονται επίσης και για μία συμβουλή, check-up. Και είναι πάρα πολύ σύνηθες στον χώρο που περιμένουν να βρεθούν άνθρωποι οι οποίοι είναι
πάρα πολύ γνωστή, διάσημη, μαζί με τους υπόλοιπους ασθενείς, χωρίς αυτό να προκαλεί καμία ιδιαίτερη αντίδραση από τους υπολείπους. Regardez à aujourd'hui, donc il y a un peu deuxième assis en arrière, vous voyez. Regardez en bas, je vous prie, monsieur, tout en bas. Il n'y a pas un problème d'infection au niveau de l'œil, mais vous allez revenir auprès de nous pour faire un OCT. Mais j'ai vu qu'il y avait du sang autour de l'œil. Quoi. Mm-hmm. C'est normal. On peut avoir une amélioration. Deux mois plus tard, il y a des derniers travaux qui indiquent une amélioration même deux ans après l'opération. Vous vous rendez compte? Donc, il y a de l'espoir. Μία μέρα μετά από την χθεσινή επέμβαση, ο ασθενής που χειρούργησε ο διεθνής Έλληνας οφθαλμίατρος είναι εντυπωσιακά καλά και θα βγει την επομένη από την κλινική. Ο καθηγητής τον εξετάζει και παράλληλα εξηγεί με ακρίβεια ό,τι χρειάζεται στην ειδικευόμενη γιατρό, μεταφέροντάς της την εμπειρία και την πολύτιμη γνώση του. Και είστε αθλητής. Σας αρέσει να πηγαίνετε στη λίμνη. Ευτυχώς η ζωή εδώ στην Ελβετία, παρόλο ότι εργαζόμαστε πάρα πολύ, μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε χόμπι και τουλάχιστον να έχουμε κάποια ευχαρίστηση στις ελεύθερες ώρες μας. Οι οποίες βέβαια δεν είναι πολλές, αλλά τουλάχιστον είναι γεμάτες με χόμπι, όπως η ιστιοπλοεία φυσικά το όταν επιτρέπει ο καιρός το καλοκαίρι και το σκι το χειμώνα. Κάνετε συχνά ιστιοπλοεία? Ιστιοπλοεία είναι μια παλιά αγάπη την οποία την καλλιεργήσαμε και εδώ στη Γενέβη, στη Λίμνη, αλλά επίσης στην Ελλάδα, όπου η Ελλάδα ιδιαίτερα προσφέρεται στους καλοκαιρινούς μήνες για αυτή την απασχόληση. Αυτό σας ξεκουράζει πραγματικά? Ναι, γιατί το γεγονός ότι η οικογένεια κατά τακτά χρονικά διαστήματα συγκεντρώνεται όλοι μαζί κάνοντας διάφορα χόμπι είναι μια τεράστια ικανοποίηση για μένα. Κύριε Πουρναρά, ενδιαφερθήκατε ποτέ να διαδραματίσετε κάποιο ρόλο στο ακαδημαϊκό πεδίο της Ελλάδας? Είναι φυσιολογικό να υπάρχει έντονο ενδιαφέρον, να μπορεί κανείς να προσφέρει αυτά που έχει γνωρίσει και μπορεί να δημιουργήσει σε ένα ακαδημαϊκό σύστημα στην Ελλάδα που υπάρχει πραγματικά ανάγκη βελτιώσεως. Και το κάνατε τελικά? Ναι, συμμετείχα σε μια διαδικασία εκλογής για το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εκεί διαπίστωσα ότι οι διαδικασίες για την εκλογή διοικητικών θέσεων στα πανεπιστήμια δεν είναι τόσο διαφανείς. Ενώ υπάρχουν άριστοι συνάδελφοι, για την μεγαλύτερη πλειονότητα των περιπτώσεων έχω την εντύπωση ότι ο καθένας ενδιαφέρεται για τη δική του πρόοδο παρά για την πρόοδο του συστήματος. Δεν υπάρχει συλλογικότητα. Προφανώς. Τι σας παρέχει το εδώ σύστημα, κύριε Πουρναρά? Άριστες συνθήκες για να εκτελέσει κανείς πάρα πολύ καλό κλινικό, ερευνητικό και διδακτικό έργο. Μπορούμε να ασχοληθούμε σε αυτό που πρέπει να κάνουμε σαν γιατροί, χωρίς να έχουμε καμία επαφή οικονομική με τους ασθενείς μας και να ασχολούμεθα μόνο στο κλινικό έργο μας. Εκπαιδεύεται μία ομάδα νέων γιατρών, αρκετοί από εκείνους Έλληνες. Τι τους παρέχετε, τι τους κληροδοτείτε? Νομίζω ότι ακολουθούν το παράδειγμά μου και ξέρουν ότι αν θέλει κανείς να επιτύχει σε αυτό που κάνει,
Δεν υπάρχουν όρια, χρειάζεται πάρα πολύ αφοσίωση και δουλειά μέχρι να επιτευχθεί αυτό το οποίο επιθυμούμε.